Luna, if you throw shit over us, Napunya, Caricunya, May Year, και πρώτο σε όλους τους καλλιτέχνες της Καλλίνου και του εξωτερικού. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο για τη φιλοξενία, που μου έδωσε και εγκλώνει το ότι η αφοστήρια της εδώ είναι στην Καλλίνο. Θέλω να ευχαριστήσω τον έπαρχο, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία για να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε για θέματα τα οποία θα είναι καλό για την πατρίδα του Γιάννη και για την Ελλάδα. Θέλω να express my appreciation to the Armed Forces and to thank you for your service in this event. Τις ημέρες αυτές του Χριστουγέννου που ήμουν εδώ στο Καλλίνο, πήρα ανανέωση, είδα πράγματα τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα για μας για την ομογένεια. Όπως ξέρετε, η πόλη του Πάρκος Πρέγκς έχει δημιουργηθεί από νησιώτες και περισσότερο από τους Καλλίνους και τους πατριώτες μας. Λοιπόν, ελπίζω τις ιδέες και τις διακτήριες που είχα πάρει μέρος εδώ στην Καλλίνο να τις πάρω και να το adopt'em στην πόλη του Πάρκος Πρέγκς για να συνεχίσουμε την παράδοση την οποία κρατάει τόσο δυνατά ο Καλλίνος. Θέλω να ευχηθώ άλλη μια φορά να είστε πάντοτε υγιείς και ξέρω ότι ο πατριωτισμός στην Καλλίνο είναι το μεγαλύτερο the stroke point, το trigger point το οποίο έχουμε εμείς προς Καλλίνο. Θέλω να ξέρετε ότι και εμείς στο μακρινό μέρος και εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε και εμείς τα θύματα μας και να βοηθούμε όσο μπορούμε την Ελλάδα και την Καλλίνο. Στην Καλλίνο, στην άλλη Καλλίνο όπως το λέει και ο κύριος Δήμαρχος του Πάρκου Σπρίγκς, εκεί υπάρχει μεγάλη πολιτική δύναμη στην οποία θα την χρησιμοποιήσουμε όσο είναι δυνατό για το καλό της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Ενεσημότατε, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε του Πάρκου Σπρίγκς, κύριε Δήμαρχε, σεβαστές στρατιωτικές αρχές, κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, καλή σας ημέρα. Εύχομαι σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος εκδηλώσεων στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν με όποιο τρόπο μπορούσα ώστε να πάνε όλα καλά στους χορηγούς μας και σε ανθρώπους που δεν φάνηκαν, όμως βοήθησαν πολύ και μας στήριξαν σε όλο αυτό. Θέλω να ευχηθώ με τη σειρά μου μία χρονιά γεμάτη υγεία πάνω απ' όλα, σύνεση, πνευματική διάρκεια, ομόνια και αγάπη. Εύχομαι σε όλους μας οι πράξεις μας να κατευθύνονται από καλή προαίρεση και τα έργα μας να είναι αγαθά. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Εγώ να ευχηθώ από την καρδιά μου σε όλους μας και σε όλο τον κόσμο υγεία, πρωτίστως, χαρά και ευτυχία. Και βέβαια επειδή είμαστε ένα νησί η οποία έχει πολλούς ομογενείς και πολλούς ξενοδοχείους και έχουμε και έναν άξιο εκπρόσωπο όπως εδώ, τον Χρυσόστομο τον Αρακούζο, να ευχηθώ και στα αδέρφια μας τα ξενιτεμένα, ό,τι ποθούν και σύντομα στην πατρίδα. Εμείς θα τους πούμε ότι τους σκεφτόμαστε, τους αγαπάμε, ξέρουμε ότι είναι κοντά μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας και να τους ευχηθούμε σύντομα στην πατρίδα. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία και χρονικά προσωπική, οικογενειακή και συλλογική επιτυχία στο 2020. 2020, μια νέα χρονιά. Μια νέα δεκαετία ξεκίνησε από αυτό το πλάνο τώρα. Και ελπίζουμε, διότι εδώ ξεκινάμε ένα χρόνο καινούριο, ξεκινάμε ελπίδε ότι θα είναι καλύτερο από τον αυτό που πέρασε. Όμω,
για να είναι καλύτερος πρέπει να υπάρχουν στοχεύσεις, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, υλοποιώντας αυτό το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία. Η σημερινή μου δικαιοσύνη θέλει βία μου, θέλει να αξιοκαταλήσει και να δηλώσει κάτι. Θα πορευθεί μαζί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Θα είμαστε μοιασμένοι, διότι περνάμε δύσκολα και καταλαβαίνετε ότι αν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί, δεν θα είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Ξεκινήσαμε μία συνεργασία με δύο αναπροσθέσεις. Μέσα στο Γενάρη θα φύγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο είχα πει προεκλογικά, ότι θα πρέπει να βάλουμε, να στηρίξουμε όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων και όλες οι παρατάξεις αυτή την κοινή προσπάθεια. Μέσα στο Γενάρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υλοποιήσουμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο. Παραλαμβάνω, γιατί το έχει ανάγκη η ίδια η κράτωση, η ίδια η κοινωνία. Είμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή, περνάμε δύσκολα. Γι' αυτό χρειάζεται από όλους μας αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα. Και αν είμαστε μοιασμένοι, θα το καταλάβω. Κλείνοντας σήμερα ένα δεκαπενθήμερο και πλέον πολιτιστικών εκδηλώσεων, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μπροστά, αλλά κύρια αυτούς οι οποίοι δεν φαινόντουσαν και έτρεχαν, θα έλεγα, πάρα πολλές ώρες σε καθημερινή βάση, προκειμένου να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο κορυφώθηκε σήμερα με την εκδήλωση την σημερινή που η κυρία Κοβάτσου φρόντισε να μας γαλινέψει όλους και να μας πει ότι η πορεία του 20 πρέπει να είναι ήρεμη αλλά ιδιαίτερα αποφασιστική. Την ευχαριστώ από καρδιάς γιατί είναι η πρώτη φορά που στο νησί γίνεται μια τέτοια εκδήλωση αυτή την ημέρα. Βέβαια, εκτός από τις ευχαριστίες του Ελένη του Μαγκάκη που είναι συνεργάτη, αλλά είναι πολιτικό πλέον πρόσωπο, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χαιρίασε όλη αυτή την περίοδο αυτές οι εκδηλώσεις. Κάναμε λάθη, είχαμε και παραλήψεις. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω με έμφαση είναι ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Δήμαρχε, σας περιμένω και τον χρόνο καιρό. Και θέλω πηγαίνοντας εκεί να μεταφέρεις την αγάπη όλων μας στους καλύτερους που θα προσπαθείς. Από αυτό το χώρο εγώ στέλνω και το μήνυμα αγάπης και ευεπροσύνης στους καλύτερους της Γαλλίας, στην Αυστραλία, Σίδνεϊ, Ντάρβιν, όπου εδώ σε περιπτώσει υπάρχουν καλύτερες. Είναι μια μέρα που τα μηνύματα πραγματικά πέρα από τον συμβολισμό έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Και επειδή είναι κοινό στόχο όλων των δημοτικών αρχών, ήταν και παραμένει αυτό ο χώρο πολιτισμού μέσα στο 20 θα αλλάξει ηθικά. Θα απορροφήσουμε, κύριε Επαρχή, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, τα χρήματα τα οποία υπάρχουν. Ξεκινήσαμε με 60.000, το θυμάστε όλοι. Δεν ξέρω αν θα είναι αρκετό αυτό το ποσό, ώστε να αναπλάσουμε μέσα στο 20 να γίνει αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, να το πω
έτσι απλά να γίνουν υπέρχαρες συσκευές. Παρτάρια για να αυξηθεί η χωρητικότητα του χώρου, αλλά με έναν καλέσθητο τρόπο, μια σχεδόν είναι η καρδιά των πολιτιστικών δρόμων του νησιού μας. Άρα λοιπόν, αφήνουμε περισσότερο σε εσάς, κύριε Μέτρο, στον κύριο Σταυρά. Εμείς θα ξεκινήσουμε άμεσα την ελεύθερη, εγώ θα δώσω εντολή, έτσι ώστε του χρόνου, την ίδια μέρα, να έχουμε μία άλλη αίθουσα αντάξια της ιστορίας του νησιού μας και πραγματικά, επειδή στη Βιέννη ο χώρος που γίνεται η εκδήλωση είναι κάτι το εκπληκτικό, εντάξει, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε εδώ τη Βιέννη στο μέτρο των δικών μας συναδέλφων. Καλή χρονιά με υγεία και εύχομαι και πάλι στον καθένα κάθε προσωπική επιτυχία και ό,τι μας γίνει καλύτερο από την καταπληκτική μας καταπληκτική. Χρόνια πολλά. Πάντοτε νυν και αγίες τους αιώνας των αιώνων. Μορφήν αναλύοντος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολιές νάχνε Κύριε, και νόμων εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρκική, όπως πάυσης τα σκιώδη και περιέλης το κάλυμα των παθών ημών. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Τι κερδίζει. Τι κερδίζει κύριε Δήμαρχε. Εξαρτάται ποιος θα το πάρει το θέμα. Αν το πάρουν τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα γίνει. Δόξα τι ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσει σου. Σπάσαν την γη εξήλθεν ο θόρμα σου. Πω δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρεχώ σε δογμάτισα. Νυφίσει τον όμα νετράνο σα. Κα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμη σα. Βασίλειον ιεράτευμα πατερωσίε. Χριστόν ο Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Ότ των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσι αιώνος, ειν αύσιον ευλόγησον περίοδο, σώσον το ελέη σου, το απείρο ικτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας είναι το μόνο δεσπότη και εκβώντας φόβο λύτρωτα εφόρον πάση το έτος χωρίσω. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ομέγα ελέος δε μεθάς επάξον και ελέησον και λεόμεσον υπέρ των ορθοδόξων χριστιανών. Ότι έλεγε. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωνε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν αυτόν της Χριστόητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτου. Τον προσφερόμενον εις δόξαν σύ και τιμήν του εναγής πατρός ημών βασιλείου του μεγάλου αρχιεπισκόπου και σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεάς, ότι επί σύ ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών,
πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες πεναχράντους σου μητρός του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Ο εν τη ογδό ημέρα αρκεί περιτιμηθεί είναι κατά δεξάμενος δια την ημών σωτηρία. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες πανακράντου και πανεμόμου Αγίας από του Μητρός των Αγίων Ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου εν καλύμνου, ασκήσαντος των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίας Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας του Ουρανοφάντορος, ούτε μνήμπτελουν και πάντως των Αγίων, ελέησκης και σωσιμάς ο καθώς και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να σας μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι εις τη Λέρο, για ένα νέο έτος πανεμφρόσινο, ειρηνικό, δημιουργικό, με όλα τα καλά του Θεού. Να είστε καλά, υγεία και χαρά να έχετε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Επίσης χρόνια πολλά με υγεία, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είπε και προηγουμένως κ. Κοβάτσου, να προσπαθήσουμε για καλύτερους ανθρώπους, να γίνουμε Βεβαίως. Καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ εύστοχο. Η καλύτερη ευχή. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Κοβάτσου. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Είναι εξαιρετική. Για το εξαιρετικό ξεκίνημα της χρονιάς μας, έτσι, που από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί και να καθιερωθεί. Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Κύριε Σταυλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλους εύχομαι. Το 2020 να είναι καλύτερο από το 2019 και βέβαια να είναι χαρούμενο, δημιουργικό και ειρηνικό. Αμήν. Καλημέρα κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας, τους καλύμνιους, τους απόδειμους. Τους ευχόμαστε να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά, ευτυχία, έμπνευση. Αλλά ευχόμαστε το 2020 για όλους μας να είναι ειρηνικό και αγαπημένο. Χρόνια πολλά σου. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά. Η σημερινή παρουσία της κυρίας Κοβάτσου έδωσε άλλη ποιοτική διάσταση στη σημερινή μέρα. Εύχομαι τη γαλήνη που πέρασε μέσα μας με την τόσο ωραία μουσική της να μας ενδυναμώνει, να ξεπερνάμε και τα εύκολα και τα δύσκολα. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες να έχουν υγεία, η χώρα μας να είναι πάντα σε ειρήνη και οι πολιτικοί να κοιτάξουν ιδιαίτερως το κομμάτι των πνευματικών αυτών παιδιών, που πιστεύω είναι η μεγαλύτερη δύναμη της χώρας μας. Έτσι είναι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά με υγεία. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά, με υγεία, με χαρά, με προκοπή και αγάπη. Σας χαρούμε την Ερήνη Κοβάτσου για τη σημερινή εκδήλωση. Μας μετέφερε ένα άλλο κάπου αλλού. Κλίμα, ναι. Έδωσε ένα διαφορετικό τόνο στην ημέρα. Θερμά συγχαρητήρια. Και βέβαια συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν ώστε να δημιουργηθεί και το φεστιβάλ το φετινό, αλλά και η σημερινή εκδήλωση. Βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή. Κύριε Έπαρχε, πέραν του μικροφόνου θέλαμε και προσωπικές ευχές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου πρωτίστως υγεία. Σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι το 2020 να είναι η χρονιά που θα πραγματοποιηθούν οι ελπίδες του καθενός μας. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα φροντίσουμε για κάποια πράγματα όπως επιχειρήματος. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το κομμάτι που είπατε ότι θα δώσετε και παραπάνω αν χρειαστεί, σας άκουσα. Εντάξει, το θέμα του αναγνωστηρίου μας, η έδωση του αναγνωστηρίου είναι μια παλιά ιστορία. Υπάρχει ο κωδικός των χρημάτων μέσα στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Πολύ ωραία. Συνεχίζει να υπάρχει. Θα δούμε την πρόταση που θα υποβάλει ο Δήμος Χαλιμνίων και αν χρειαστεί θα γίνει εισήγηση για να αυξηθεί και το ποσό, ώστε να έχουμε μια αίθουσα
αντάξια του νησιού μας για να γίνονται εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Και με την ευκαιρία να συγχαρώ για την κυρία Κουβάτσου. Θερμά συγχαρητήρια. Μας πήγε σε άλλα μέρη, σε άλλες έτσι ατραφούς. Καλό ξεκίνημα κάναμε. Έτσι. Αυτά. Χρόνια πολλά. Πολύ ωραία. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Γιαννικουρή, με υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Ευχαριστούμε την κυρία Κοπάτσου και σήμερα. Μας ανέβασε σήμερα, πολύ. Ανέβασε πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους, όπου γη, εντός Καλλίνου και εκτός Καλλίνου. Ναυτικούς μας ομογενείς. Τους πάντε να είναι μια χαρούμενη χρονιά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Έτσι, πάντα έτσι. Στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς. Καλή δημιουργική χρονιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, πριν ξεκινήσετε με τα Βασιλόπιτα, καλή δημιουργική χρονιά. Να είστε καλά. Ένα προσθέσω και εγώ τις ευχές μου. Εγώ θα προτάξω την ειρήνη. Ναι. Δεν ακούγεται αυτή. Βέβαια. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη και προκοπή. Αυτό. Αυτά πολύ για το 2020. Αυτή την ιεράρχηση βάζω. Ειρήνη πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς, καλή χαρούμενη χρονιά.